Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν Geopodcast του geopoliticalcyprus.org. Είμαι εδώ με τον Γιάννη Ιωάννου να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και είναι αρκετές. Θα συζητήσουμε τρία πράγματα σήμερα, Γιάννη, και να ξεκινήσουμε με την ένταση που είχαμε μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν με αφορμή τα χτυπήματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, που είχαν και ένα σημαντικό αντίκτυπο και στις αγορές, αλλά και σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις για τη σχέση των δύο χωρών, για την εμπλοκή του ΗΠΑ στην Αμερική και γενικότερα για την περιφερειακή σταθερότητα. Απλά να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι ήταν μια αρκετά sophisticated επίθεση, ένα χτύπημα δηλαδή αρκετά έξυπνο και ίσως και πρωτοφανές τεχνικά. Όντως, Ζήνωνα, πολύ σωστή επισήμανσή σου. Είχαμε το Σάββατο ένα χτύπημα στις εγκαταστάσεις Αράμκο, σε δύο περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο έρχεται μέσα σε μια διαδικασία κλιμάκωσης, αν θέλεις, όλης αυτής της έντασης που συντηρείται μεταξύ Ιράν και Δύσης. Και οπωσδήποτε πρέπει να δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να κρίνουμε τις ευρύτερες προεκτάσεις όσον αφορά κάποια ανταπόδοση αυτού του χτυπήματος, δηλαδή αν θα μπούμε δηλαδή σε μια διαδικασία κλιμάκωσης. Και όπως πολύ σωστά επισήμανες και στην αρχή, είναι κάτι το οποίο το ψάξαμε και εμείς εδώ στο Geopolitical Cyprus με τη μέθοδο του Imagery Intelligence και τα όσα τεχνικά κατέχουμε για το θέμα. Και φαίνεται ότι το χτύπημα έχει προέλθει πολύ πιθανόν και από την κατεύθυνση και από τις φωτογραφίες των εγκαταστάσεων εκεί πετρελαίου που χτυπήθηκαν από βορειοδυτική κατεύθυνση. Αλλά φωτογραφίζεται το Ιράκ και όχι οι Χούθης της Ιεμένης που αμέσως έσπευσαν να αναλάβουν ευθύνη. Και φαίνεται ότι είναι ένα χτύπημα που έχει πραγματοποιηθεί με ένα οπλικό σύστημα τύπου βαλιστικό πύραυλο επιφανείας, ο οποίος προσομοιάζει και με drone, δηλαδή είναι μια υβριδική μορφή μεταξύ drone και πυράβλου cruise, που έχουν παρουσιάσει πολύ πρόσφατα και οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης. Είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται designated ως Quds 1, Quds 1, και το οποίο προσομοιάζει πάρα πολύ τεχνικά, δηλαδή με τη μέθοδο του reverse engineering, με το σοβιετικής ρωσικής προέλευσης πύραυλο cruise KH-55. Δηλαδή, φαίνεται ότι το χτύπημα και το γεγονός ότι δεν υπήρξε έκρηξη, δηλαδή ήταν τα τάνκια, να το πούμε έτσι λαϊκά, του πετρελαίου, τα οποία έχουν μέσα τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, και βλέπουμε συμμετρικά πάνω στις φωτογραφίες που έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ, τις δορυφορικές προς τη δημοσιότητα, τρύπες κάποιας μεγάλης έκτασης, ακριβώς στο ίδιο σημείο και στα 7 τάνκια. Και είναι στη σειρά ακριβώς στο ίδιο σημείο και της ίδιας, του ίδιου μεγέθους διαμέτρου τρύπες. Που σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το χτύπημα και το αποτέλεσμα που αυτό προκάλεσε είναι όντως πολύ sophisticated και ίσως φωτογραφίζει και μια τεχνολογία που μπορεί να διαθέτει το Ιράν, την οποία δεν την έχουμε ξανασυναντήσει σε όλα αυτά τα χτυπήματα, είτε στον πόλεμο δια αντιπροσώπων στην Ιεμένη, είτε σε άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής. Και βεβαίως αυτή η εξέλιξη έχει προεκτάσεις για τη στάση των ΗΠΑ εναντί του Ιράν, η οποία ήταν ήδη αρκετά σκληρή με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Με όλα τα συμβάντα που συνέβησαν για τους προηγούμενους μήνες, διάφορα χτυπήματα, συμβάντα στον Περσικό και κόλπο. Και η ένταση των Περσικών κόλπων, σωστά. Αλλά και μεταξύ, θα λέγαμε, Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Είχαμε στο Λίβανο και σταθερά στη Συρία. Και στο Ιράκ. Και στο Ιράκ βεβαίως, το χτύπημα στο Ιράκ, απολύτως δίκαιο. Οπότε δεν θα πρέπει να το δούμε μεμονωμένα σε κάθε περίπτωση το περιστατικό, θα πρέπει να το εντάξουμε σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό και περιφερειακό πλαίσιο. Και θα έλεγα και σε έναν άξονα που δημιουργείται τώρα, ή μάλλον την προσπάθεια των ΗΠΑ να εντάξει και το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία σε έναν άξονα ενάντια του Ιράν. Και κάποια στόματα και κάποιοι αναλυτές λένε μάλιστα ότι και ο τρόπος που αντέδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσπαθεί ουσιαστικά να βάλει την Σαουδική Αραβία στη διαδικασία να αντιμετωπίσει και η ίδια, να εμπλακεί περισσότερο και πιο δραστικά στο να αντιμετωπίσει το Ιράν στον Περσικό κόλπο. Να δώσουμε και ένα ποιοτικό παράδειγμα έτσι στους φίλους ακροατές, ότι η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα με ένα τεράστιο ετησίως προϋπολογισμό για σκοπούς άμυνας. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτά τα πολλά δις τα παίρνει η Αμερική σε μεγάλο βαθμό. Ενώ όλα αυτά τα δις δεν κατέστησαν αποτελεσματικά απέναντι αυτό είναι άλλο, στο να χτυπηθεί μια critical infrastructure, μια ζωτική σημασία εγκατάσταση, γιατί ως γνωστόν η Σαουδική Αραβία είναι από τις
μεγαλύτερες πετρελοπαραγωγούς χώρες του κόσμου και φυσικά τέτοια χτυπήματα επηρεάζουν και τον οργανισμό πετρελαίου και τις τιμές των καυσίμων διεθνώς. Και είναι εδώ μπαίνουν δύο ζητήματα. Αφενός το κατά πόσο θα επιδιώξουν οι ΗΠΑ να πωλήσουν και άλλα στους Σαουδάραβες, οι οποίοι παίρνουν, πληρώνουν ήδη πάρα πολλά για αμερικανικά συστήματα, και από την άλλη την ειρωνία του Βλαδιμίρ Πούτιν περί πώλησης S-400 στους Σαουδάραβες. Είχε κοροϊδέψει, είτε κοροϊδευτικά. Είχε προηγηθεί και οι τριμερείς, Ιράν-Τουρκίας, και λέει έτσι Ρωσίας. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, αν θέλουν να προστατευτούν, ας πάρουν και, και αυτοί τους S-400 όπως και οι υπόλοιποι. Οπότε είναι αρκετές οι προεκτάσεις και θα τα παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε για το... Θα επανέλθουμε σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν σταματάει αυτή η κρίση. Όχι, όχι. Και δυστυχώς φαίνεται ότι πάει προς κλιμάκωση. Απευχόμαστε να δούμε κάτι πιο γενικευμένο. Τώρα είχαμε και τις Ισραηλινές εκλογές, οι οποίες φαίνεται να σηματοδοτούν κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε πως προς μια πιο μετριοπαθή, αλλά και πάλι δεξιά κατεύθυνση. Παραμένουμε στο δεξιό, στη δεξιά πτέρυγα του πολιτικού σκηνικού. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ιδεολογική μετατόπιση, ναι. Απλά υπάρχει αλλαγή των δρόντων και του σκηνικού και ίσως, διότι δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτους όρους ακόμα, φαίνεται ότι ίσως να τελειώνει και η εποχή του Νετανιάχου. Και αυτό είναι και το σημαντικότερο ποιοτικό στοιχείο εδώ, δεδομένου ότι ο Νετανιάχου πρωταγωνιστεί για πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό σκηνικό, ναι, στο Ισραήλ, και πάντα το ερώτημα ήταν αν μπορεί να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα τον εκβαραθρώσει. Και μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, είμαστε περίπου στο 99% της καταμέτρησης μέχρι τώρα, απομένουν και πολλές ψήφοι στρατιωτών, σωστά, οι οποίοι είναι εκτός εκλογικών κέντρων. Βλέπουμε ότι προηγείται η γαλανόδευκη συμμαχία του Μπένι Γκάντς. Το Λικούντ χάνει κατά μία έδρα μόλις. Και βλέπουμε ότι αυτός ο οποίος καθίσταται ο απόλυτος ρυθμιστής, και να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι γενικά το Ισραήλ έχει μια μικρή βουλή, η Κνέσετ είναι μόλις 120 βουλευτές, οπότε δύσκολα κάποιο κόμμα παίρνει αυτοδύναμη κυβέρνηση με πάνω από 61. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει εδώ μια διαδικασία συγκυβέρνησης, όπου το ρόλο κλειδί διαδραματίζει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και πρώην Υπουργός Άμυνας, ο Αβίκτορ Λίμπερμαν. Είναι έτσι ένας, αν θέλεις, ρωσόφωνος. Ρωσόφωνης καταγωγής Εβραίος, ο οποίος και τα τελευταία χρόνια με το κόμμα του υπήρξε υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου και είχε δεσμευτεί, όταν ξεκίνησα να πάνε σε εκλογές, όταν αποχώρησε από την κυβέρνηση Νετανιάχου, όταν τον έδιωξε ο Μπίμπι, να το θέσουμε έτσι, ότι εγώ θα βάλω τέλος στην εποχή Νετανιάχου. Το κόμμα του είναι ένα συντηρητικό κόμμα, έτσι, έχει μια ροπή έτσι προς τη συντήρηση, στα όρια της ακροδεξιάς, αλλά όχι ακριβώς με τα χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς που γνωρίζουμε σε άλλα μέρη, το Ισραήλ Μπετενέου, το σπίτι μας. Οπότε νομίζω ότι ο Λίμπερμαν μπορεί να μπει με πάσα επιφύλαξη σε μια διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης με τον Μπένι Γκάντς. Και αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει κάποιες αλλαγές στην εσωτερική πολιτική. Σαφέστατα. Αλλά δεν θα περιμέναμε κάτι πολύ ριτσοσπαστικό στην εξωτερική πολιτική, κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Όχι. Η στόχη εκεί είναι θέσφατη. Ναι. Και μετά το Ισραήλ να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο, Γιάννη, με το Κυπριακό, με τα δικά μας, ναι. Πήγαμε από τον Περσικό κόλπο, φτάσαμε στη Μέση Ανατολή και τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλά, με ωραίο κύκλο. Ναι, ήταν προοδευτικός. Και να ξεκινήσουμε με διάφορα βασικά. Έχουμε καταρχάς τη μετακίνηση του Ιαβούς, το οποίο έχει φύγει από το σημείο που βρισκόταν και έχει επιστρέψει στα τουρκικά παράλια. Ακόμα τον λόγο δεν τον γνωρίζουμε ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινωθεί. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, έχει περατώσει την γεώτρηση και πηγαίνει για κάποιο είδους ανασυγκρότηση, συντήρηση. Αυτό είναι που διαρρέει, που τέλος πάντων. Πάντως φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος να συνδέεται με τεχνικά προβλήματα. Σαν να είναι ένας χρόνος ο οποίος έχει τελειώσει. Μια περιοδικότητα. Αυτό που ενδεχόμενος να φάνει είναι αν υπάρχει κάποια πολιτική, κάποιος πολιτικός λόγος, κάποια σκοπιμότητα. Από την άλλη, έχουμε την επισφράγηση της παρουσίας της Total, της διευρυμένης παρουσίας της Total στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Με την υπογραφή και σήμερα των συμβολέων, που παίρνει και μέρος
του θαλασσίου τεμαχίου 3, mm-hmm. από όπου η Τουρκία ξεκίνησε και την κρίση στο Φεβρουάριο του 2018. Οπότε αν εκεί υπάρξει κάποια γεώτρηση στο μέλλον, δεν θα την κάνει η ΕΝΗ, αλλά η Total. Mm-hmm. Και είναι και εκεί που ποντάρουμε, νομίζω, για την, για τη διασφάλιση των οποίων επιχειρήσεων της Total. Ακριβώς. Βέβαια, θα πρέπει να κρατούμε μικρό καλάθι, θα έλεγα εγώ, διότι εάν η Total πάει χωρίς κάποιαν, συνοδευόμενη από κάποια αποτρεπτική ναυτική δύναμη, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν είναι απαγορευτικό για την Τουρκία να προχωρήσει σε οποιαδήποτε παρόμοιου ή τύπου επιχείρηση μπλοκαρίσματος των γεωτρήσεων. Αλλά θα δείξει. Και έχουμε την όλη υπόθεση και συζήτηση περί βαρωσίων. Προχωράνε οι κινήσεις εκεί, ακριβώς, του κατοχικού καθεστώτος, και βλέπουμε ότι υπάρχει όντως ένα ζήτημα το οποίο είναι ουσιαστικό, mm-hmm. και δεν είναι όπως το προσέλαβε αρχικώς η ελληνοκυπριακή πλευρά ως επικοινωνιακού τύπου κίνηση. Ναι, ναι. Και όλο αυτό βέβαια συνδέεται και με τη διαδικασία της Νέας Υόρκης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που παραδοσιακά έχει κυπριακό άρωμα, mm-hmm. και όπου mm-hmm. εκκρεμούν οι περιβόητοι πλέον όρια αναφοράς. Είδαμε η κυρία Λούτ ήρθε στην Κύπρο. Δεν κατάφερε να υπάρξει συμφωνία, βέβαια δεν υπήρξε ούτε κάτι καταστροφικό. Οπότε εκεί πέρα θα διαφανεί ξεκάθαρα πλέον αν μπορούν να μπουν οι βάσεις για επανέναρξη του διαλόγου και μια οριστικοποίηση αυτών των όρων αναφοράς, ή αν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα, την προσεχή άνοιξη, όπου εκεί πέρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα υπάρξει μια μάχη και στους κόλπους της τουρκοκυπριακής κοινότητας μεταξύ αυτών οι οποίοι θέλουν ως μέσο λύσης ή ως μορφή λύσης το ισχύον καθεστώς, τη διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και οι φωνές πλέον που αντιτίθεται σε αυτή. Πάντως, Γιάννη, ακούμε ότι στις τάξεις των Ηνωμένων Εθνών υπάρχει μια δυσφορία, ναι, για την αποτυχία μέχρι στιγμής να ολοκληρωθούν οι όροι αναφοράς. Να επανεκκινήσει ο διάλογος. Για να ξαναξεκινήσει ο διάλογος, ναι. Οπότε είναι και ο παράγοντας της πολιτικής βούλησης, ετοιμότητας, mm-hmm. και πίεσης, αν θέλεις, που θα βάλει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Γκουτέρες. Νέα Υόρκη, λοιπόν. Θα περιμένουμε μέχρι τα τέλη του μήνα. Ναι. Νομίζω κάπου εδώ να το αφήσουμε και να συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο, βλέποντας τις εξελίξεις ίσως στο Κυπριακό αυτήν τη φορά, ναι, ελπίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν χειρότερα εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media μας, Facebook, YouTube, Twitter. Τώρα είμαστε και στο Instagram, και βεβαίως στη σελίδα μας στο geopoliticalcyprus.org. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε και μας στηρίζετε. Σας ευχόμαστε έναν καλό υπόλοιπο. Γεια σας.